που αγωνιούν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κυριάκο Μωυσίδη. Είναι χοροδιδάσκαλος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Είμαι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας, κυρία Καλημέρη. Είστε καλά? Είμαι καλά. Καιρό έχετε να χορέψετε, από ό,τι κατάλαβα. Με όλα αυτά τα πλήγματα. Καιρό έχετε να βρεθείτε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βλέπουμε κι εμείς στα πλάνα μας εκδηλώσεις που γίνονται από την λαϊκή παράδοση, από πολιτιστικούς συλλόγους. Και θεωρείτε ότι δεν έδειξε η πολιτεία ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε? Δεν έσκυψε πάνω από τα προβλήματά σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Αισθανόμαστε ότι είμαστε αόρατοι. Παρόλο που οι πολιτιστικοί, που οι σύλλογοι των Ελλήνων υπάρχουν πολύ πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους και έχουν με τον τρόπο τους υποστηρίξει πολύ την προσπάθεια και της παλιγενεσίας, αλλά και σε κάθε επίπεδο, αυτή τη στιγμή εμείς νιώθουμε αόρατοι. Νιώθουμε ότι η ελληνική πολιτεία, είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι οι Δήμοι, δεν ασχολούνται καν μαζί μας. Αγνοούν την ύπαρξή μας και δεν ακούμε καν κάποιο μέτρο το τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς οι χιλιάδες που είμαστε στους πολιτιστικούς συλλόγους. Ξέρετε, είστε πόσοι? Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι? Πόσοι άνθρωποι δηλαδή αυτή τη στιγμή? Σκεφτείτε ότι κάθε συνοικία, κάθε μικρό χωριό έχει και ένα πολιτιστικό σύλλογο. Ναι. Αυτός ο πολιτιστικός σύλλογος εν δυνάμει μπορεί να απασχολεί από 1 μέχρι 3, 5, 10 άτομα, ανάλογα πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος, είτε αυτός είναι ο χοροδιδάσκαλος, είτε είναι μουσική, είτε είναι χωράρχες. Μπορεί επίσης όμως με τις δράσεις του να ενισχύει την τοπική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Ναι. Όλα αυτά χάνονται και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται κανείς. Και ξέρετε, είναι και η εποχή. Να το πούμε αυτό. Είναι και η εποχή τώρα, έτσι, ώστε να γίνουν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Βέβαια και καιρό πριν θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά ήμασταν σε καραντίνα. Τώρα όμως, πια τα πράγματα άρχισαν να κινούνται σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, δειλά-δειλά, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Βλέπουμε ούτως ή άλλως ότι θα μπορούσατε να κρατήσετε κάποια μέτρα προστασίας. Να βάλετε ίσως περισσότερα μαντήλια. Κοιτάξτε, έτσι, ανάμεσα στους χορευτές. Να κρατήσουν περισσότερες αποστάσεις, μεγαλύτερη απόσταση οι χορευτές μεταξύ τους. Θα βρείτε εσείς τρόπους. Γιατί διαβάσαμε σε αυτό το ψήφισμα που έχετε στείλει σε πολλούς, σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τους πολιτιστικούς συλλόγους και μάλιστα ζητάτε να υπογράψουν, συγκεντρώνετε υπογραφές για την επαναλειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων, ότι έχετε ήδη σκεφτεί και τα αυστηρότατα μέτρα κάτω από τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Ακριβώς. Με βάση λοιπόν αυτά που έχουμε ακούσει, με αυτά που έχουν προταθεί για παρόμοιες δραστηριότητες, είτε είναι αθλητικές, είτε οποιασδήποτε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες αυτών των πολιτιστικών συλλόγων, που αφορούν για τους συλλόγους βέβαια χορευτικές ομάδες, πανηγύρια κτλ. Έχουμε λοιπόν βάλει σε μια σειρά μια τέτοια μέτρα, τα οποία έχουν ήδη προταθεί για παρόμοιες. Αυτό που ζητάμε βέβαια είναι να μας καθοδηγήσουν. Δεν θέλουμε από μόνοι μας, άντε ξεκινάμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά εγώ από ό,τι έχω σημειώσει. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να λειτουργήσουμε? Από ό,τι έχω σημειώσει και έχω συζητήσει και με μέλη πολιτιστικών συλλόγων που έτσι συμμετέχουν κατά καιρούς και αγαπάν πολύ, το αγαπάν πολύ, ότι μπορείτε να βρείτε μεγαλύτερους χώρους για να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές και τα φεστιβάλ, να υπάρξει μικρότερος αριθμός χορευτών, να υπάρχουν απολυμάνσεις και χώρων και των στολών που φορούν οι χορευτές και τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων. Τα έχετε σκεφτεί όλα δηλαδή? Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σοβαροί σε αυτό που λέμε. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι απλά θέλουμε να πάμε κάπου για να φάμε σουβλάκια και να χορέψουμε. Όχι το υποτιμούμε αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια, τι προς Θεού. Το βρίσκουμε ότι είναι πολύ ωραίο και θέλουμε να το διατηρήσουμε. Ναι. Αυτό που λέμε όμως ότι είναι ότι θα το κάνουμε με ασφάλεια και σε τέτοιες εποχές για να αποφύγουμε όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Ζητάμε λοιπόν από το κράτος να μας πει πώς θα το λειτουργήσουμε σωστά. Ναι. Ζητάμε να υπάρχουμε. Τώρα, ζητάτε από την πολιτεία τι απαντήσεις έχετε πάρει μέχρι τώρα και αν είχατε κάποιες επαφές? Η προσωπική μου γνώση είναι ότι ελάχιστα δημοτικά συμβούλια, σήμερα διάβασα ότι έχει τεθεί ας πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς, έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε αόρατοι. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε επαφή και με την ΚΕΠΚΕ και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας λέω, είναι σαν να δεν υπάρχουμε. Ελπίζουμε μέσα από αυτό το ψήφισμα που είναι ήδη στα 7.200 και άτομα έχουν υπογράψει και ελπίζουμε και πολύ περισσότεροι, να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας.
θέλουμε να πούμε ότι προσπαθούμε και θα αντιδράσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και δεν θα το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Πρέπει δηλαδή να ασχοληθούν μαζί μας. Δεν γίνεται όλος αυτός ο πολιτισμός να χαθεί επειδή κάποιοι μας θεωρούν ανύπαρκτους. Είστε αναπόσπαστο κομμάτι και του καλοκαιριού και θα θέλαμε πάρα πολύ πραγματικά να σας ξαναδούμε και σε πλατείες και σε γήπεδα και όπου εν πάση περιπτώσει επιλέξτε χώρους για να γίνει με ασφάλεια όλο αυτό. Ναι. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι κάτι πολύ ισχυρό. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι η βάση της, της ιστορίας μας, της πολιτιστικής ιστορίας μας. Είναι η ταυτότητά μας. Δεν μπορούμε να τον σβήσουμε, να τον αγνοούμε. Ναι. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να τον συνεχίσουμε. Ναι. Αυτό ζητάμε. Λοιπόν, και οι ανοιχτοί χώροι και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν για να γίνει αυτό άμεσα. Και βέβαια γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και από το Σεπτέμβριο έχετε σκεφτεί και έχετε προνοήσει για το πώς θα λειτουργήσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με ασφάλεια και με τις απαραίτητες προφυλάξεις. Θα ήθελα μονάχα να κάνω μια έκκληση για και να δει να ολοκληρώσω. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ναι. Εγώ, κοιτάξτε, και για σας την ρώτησα, την επιβίωση των πολιτιστικών συλλόγων. Σας ρώτησα πριν, γιατί είδαν ένα αριθμό, 4.500 εργαζόμενοι και μέλη διοικητικών συμβουλίων πολιτιστικών συλλόγων. Είστε πολλοί. Είναι πολύ περισσότεροι. Είστε περισσότεροι, θα πείτε. Είναι ναι. περισσότεροι. Ναι, είστε περισσότεροι. Δεν λοιπόν, μπορούν να το αγνοήσουν αυτό το πράγμα. Κύριε Μωυσίδη, ελπίζουμε αύριο να έχετε καλά νέα. Τόσο κοντινό. Ελπίζουμε κι εμείς. Ελπίζουμε να μας εντάξουν στους επόμενους ΚΑΔ και να μας πούνε πώς θα ξεκινήσουμε. Μακάρι, σας και το ευχόμαστε. Και να βοηθήσουν τους πολιτιστικούς συλλόγους. Γιατί ξέρετε, δεν δώσαν ούτε καν ένα ευρώ βοήθημα, παρόλο που τα έξοδα των συλλόγων τρέχουν κανονικά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Είστε καλά, όλα καλά ευχόμαστε από εδώ και πέρα.